Να το κορίτσι μας το νούμερο 9. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Και έτσι να λύνουμε μυστήρια όπως αυτό που βιώσαμε πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες. Με αυτόν τον περιβόητο γάμο της Δανάης Μηθαλάκη με τον Γιώργο Παπαγεωργίου. Πριν μας πεις το αποκλειστικό σου με τις πρώτες δηλώσεις Δανάης Μηθαλάκη, να πούμε ότι σε λίγο θα έρθεις, θα κάτσεις εδώ μαζί μας, γιατί θα είναι ο Ιωάννης Αθανασόπουλος μαζί μας από τις Άγριες Μέλισσες, οπότε έχουμε να πούμε πάρα πολλά και μαζί του. Για πάμε τώρα στη Δανάη. Πάρα πολλά, όχι πάρα πολλά, αλλά αρκετά είπαμε και με τη Δανάη Μηθαλάκη χθες το βράδυ, γιατί μίλησα μαζί της, επικοινώνησα μαζί της για να μας λύσει εκείνη αυτό το μυστήριο και ποια είναι η πρώτη της αντίδραση σε όλο αυτό το θέμα που δημιουργήθηκε τις τελευταίες μέρες. Να πούμε όμως πρώτα πώς αυτό το χρονικό. Το χρονικό ενός γάμου που τελικά από ό,τι φαίνεται δεν έγινε. Ήταν Πέμπτη πρωί, όταν μέσα από την πρωινή εκπομπή του Αντένα ενημερωθήκαμε όλοι ότι η Δανάη και ο Γιώργος παντρεύονται. Παντρεύονται την επόμενη μέρα, την Παρασκευή δηλαδή. Πραγματικά ξαφνιαστήκαμε όλοι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια βόμβα για τη δημοσιογραφικά γραφεία. Δύο πολύ αγαπητοί ηθοποιοί, εξαιρετικά ταλαντούχοι και επιτυχημένοι και στο προσκήνιο αυτή την περίοδο και οι δύο. Ενδιαφερθήκαμε όλοι να μάθουμε πώς, τι και γιατί. Γιατί άλλαξε ημερομηνία, γιατί ξέραμε ότι θα παντρευτούν, το έχουν αφήσει και οι δυο να εννοηθεί, αλλά ξέρουμε ότι είναι εκεί κάπου στον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου και συγκεκριμένα την ημέρα των γενεθλίων της Δανάης. Και μάλιστα στη Σύρο, το νησί της. Ψάξαμε λοιπόν, πήραμε τηλέφωνα, πήραμε στη Σύρο, έγινε ένα ρεπορτάζ. Δεν προέκυπται από πουθενά ότι γίνεται στο νησί ο γάμος. Μάλιστα, θα σας πω ότι έγινε και ένα άλλο plot twist, έτσι, που είναι της μόδας αυτή η έκφραση, διότι έπεσε στο τραπέζι και η αμοργός. Εκεί που ψάχναμε, αλλάξαμε και νησί, τουλάχιστον πήραμε τον αέρα μας. Και ακούσαμε κάτι για την αμοργό, γιατί είναι το αγαπημένο νησί του Γιώργου, πηγαίνει πάρα πολλά χρόνια. Και είχαν βρεθεί και το Πάσχα. Είχαμε δει και κάτι αναρτήσεις από μοναστήρια, κάποια έτσι πολύ ωραία. Άμα πας στην Αμοργό, θα πας εκεί πέρα πάνω. Άλλος για Σύρο τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη. Και άλλος για Αμοργό. Λοιπόν, ούτε από την Αμοργό προέκυπτε κάτι, παρότι είχαν πάει εκεί το Πάσχα και είχαν βάλει κάποιες ιδέες στο μυαλό τους. Συνεχίζαμε το ρεπορτάζ μέχρι το μεσημέρι. Που κάνει υπέρασες, ένα κορίτσι. Η αγαπημένη μας Φιλαρέτη Κομνηνού, η μητέρα του Γιώργου Παπαγεωργίου, η πεθερά. Η οποία η γυναίκα κάνει αυτήν ακριβώς εδώ την ανάρτηση, είναι από τα backstage της σειράς Αγγελική που βλέπουμε στον Α και λέει το εξής. Γράφτηκε ότι παντρεύεται ο γιος μου αύριο. Ναι, αλλά με μία διαφορά. Ο τηλεοπτικός μου γιος παντρεύεται ο Δημήτρης, ο Πάνος. Που βλέπουμε εδώ και στην φωτογραφία να τραβάει αυτή τη selfie. Εκεί λοιπόν κάπως ηρεμούμε. Καταλαγιάζουν τα πνεύματα σαν δημοσιογράφος. Ναι, Δήμητρα, γιατί σου λέει δεν μπορεί να μην το ξέρω εγώ αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Ναι, να κάνουμε Σαββατοκύριακο. Ακριβώς, λέμε, ας πάρουμε μια ανάσα, παιδιά. False alarm, που λέμε λάθος, να γερμός τελείωσε. Όλοι έχουμε δικαίωμα στο λάθος ρεπορτάζ, όλοι έχουμε περάσει από αυτό, δεν έγινε και κάτι. Ωστόσο την Παρασκευή, βλέπουμε να επανέρχεται το θέμα, γιατί από την ίδια εκπομπή βλέπουμε ξανά να βγαίνουν και να λένε ότι ο γάμος θα γίνει σήμερα. Ξανά, μα να καταλαβαίνετε, τηλέφωνα, χαμός και τα λοιπά. Ανάστατη, Δήμητρα, σου λέει όχι, ρε παιδιά, έχω πάρει αμοργό, έχω πάρει Σύρο, γίνεται εδώ πέρα δουλίτσα. Πώς γίνεται αυτή η ιστορία? Ευτυχώς η ανάσα ήρθε και πάλι από το Instagram, διότι εκεί είδαμε ένα story το απόγευμα, όπου ο ηθοποιός Ιωάννης Απέργης ανέβασε ένα story από τις πρόβες της παράστασης σε σουάρια δολοφόνους. Ναι, ναι, σωστά. Σωστά, αλλά το λέω, αλλά το λέω. Ανταραχή είναι, καταλαβαίνετε, και εγώ το ξαναζώ τώρα. Και θα εμφανίζεται στο πίσω μέρος και η Δανάη Μηθαλάκη, η οποία θα πρωταγωνιστήσει στην παράσταση. Βρε, μπας και ήταν αποθηκευμένο το story μια εβδομάδα πριν για στάξει τα μάτια. Ναι, ναι, γιατί δεν βάζει αυτά τα πράγματα. Μα τα έχει πει Ζόρτζια. Μην βάζει άλλα πράγματα στο τραπέζι. Πράγματι, η Δανάη Μηθαλάκη, όχι, ήταν εδώ την Παρασκευή, έκανε την πρόβα τη. Δεν ήταν σε νησί, δεν παντρεύτηκε από ό,τι φαίνεται. Και εγώ χθες το βράδυ την κάλεσα, γιατί από τη στιγμή που θα βγαίναμε σήμερα το πρωί να μιλήσουμε για το θέμα αυτό, θέλουμε να ξέρουμε τι έχει πει και εκείνη. Ποια είναι λοιπόν η πρώτη της αντίδραση? Σιωπή. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ενόχληση σε αυτό το κορίτσι, παρότι είναι πάρα πολύ ευγενική, σηκώνει τα τηλεφωνά της πάντα, απαντά με πάρα πολύ ευγένεια. Ήταν λίγο μίλητη, επιφυλακτική, γιατί είναι δύο παιδιά τα οποία δεν μιλούν για την προσωπική τους ζωή. Δεν θέλουν να δημοσιοποιούν πράγματα. Δεν κρύβονται. Δέχονται παντού ερωτήσεις, τόσο όσο. Μήπως ήταν κουρασμένη από το γλέντι. Λοιπόν, τώρα τι θέλεις τώρα να κάνουμε. Λοιπόν, είχε λοιπόν έτσι, τη διάθεση να ακούσει πρώτα για ποιο λόγο την κάλεσα και στη συνέχεια να δώσει απαντήσεις της. Αυτό που είπε λοιπόν είναι ότι δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό το ζήτημα.
Αν θέλετε να δούμε, και έχουμε σημειώσει, φτιάξει μια κάρτα με αυτά τα λόγια. Φυσικά που είπε για να τα μεταφέρω. Ακριβώς. Ουσιαστικά δεν ήξερε γιατί έγινε όλο αυτό. Από πού προκύπτει αυτό το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε την κάρτα. Δεν ξέρω ακριβώς, ναι. Δεν ξέρω πώς προέκυψε όλο αυτό το θέμα. Είναι προσωπικό ζήτημα και δεν μιλάω ποτέ για αυτά. Δεν θα το κάνω και τώρα. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω. Μάλιστα. Αυτό είναι μια τυπική Δανάη Μιχαλάκη. Τόσο όσο. Δεν ξέρω γιατί έχει γίνει όλο αυτό. Δεν ξέρω από πού προέκυψε. Δεν μιλάω για τα προσωπικά μου και δεν θέλω να το σχολιάσω περαιτέρω. Στο τηλέφωνο λοιπόν, σας λέω, είχε αυτή την ευγένεια που τη διακρίνει. Ένα πολύ γλυκό κορίτσι που δεν είπε, σας παρακαλώ, με ενοχλείτε. Κλείστε το τηλέφωνο, αφήστε με στην ησυχία μου. Κάθισε και απάντησε. Ωστόσο, πολύ διακριτική. Πολύ πρόσεχε τα λόγια της, γιατί είδε ότι δημιουργήθηκε όλη αυτή η παρεξήγηση. Είναι ενοχλημένη, δεν έχει μάθει να. Δεν έχουν μάθει και αυτά τα παιδιά σε τόσα φώτα. Δεν έχουν μάθει να δημοσιοποιούν την προσωπική του ζωή. Ασχολούνται περισσότερο με τη δουλειά του. Και ίσως όλο αυτό λιγάκι να την τάραξε. Και μπορεί να τους φαίνεται και περίεργο που ο γάμος της με τον κύριο Παπαγεωργίου μπορεί να απασχολεί και με αυτόν τον τρόπο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και να πούμε ότι ο γάμος, όπως επιβεβαιώνει την πληροφορία μέχρι στιγμής, είναι τον Αύγουστο, είναι στη Σύρο, είναι σε πολύ κλειστό κύκλο. Θέλουν να παραμείνει έτσι σε προσωπικό επίπεδο όλο αυτό. Μπορούμε να το φανταστούμε πολύ άνετα από αυτά που έχουμε καταλάβει για αυτούς τους ανθρώπους, ότι θα θέλανε ένα πολύ, πολύ, πολύ κλειστό γάμο. Ακριβώς. Άσχετα δηλαδή με τις συνθήκες COVID και τα λοιπά, νομίζω ούτως ή άλλως οι συγκεκριμένοι θα θέλανε να είναι, ξέρω εγώ, δύο ή τρεις ή τέσσερις, όχι παραπάνω από τόσους. Οι οικογένειές τους λέγει και καλοί φίλοι. Εμένα μου έκανε εντύπωση πάντως, όχι για την αρχή το ότι τελικά δεν παντρευόταν και έγινε αυτό το ρεπορτάζ, το πώς επέμεναν από το κανάλι της, δεν είχαν δηλαδή την κατάλληλη ενημέρωση για να σταματήσει κάπου εκεί το θέμα. Εφόσον και η ίδια ξέρουμε ότι δεν της αρέσει να μιλάει για την προσωπική της ζωή, θυμόμαστε και τη συνέντευξη που είχε δώσει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος την είχε ρωτήσει και απέφυγε πολύ ευγενικά να πει οτιδήποτε. Ναι, ρε παιδιά, από κάπου είχαν μια πληροφορία που δεν ήταν σωστή, δεν ήταν ακριβής. Εντάξει, αυτό το είπε και η Δήμητρα προηγουμένως. Μπορεί να συμβεί, δηλαδή δεν είναι οι πρώτοι άνθρωποι που μπορεί. Επειδή, ναι, επειδή είσαι στο ίδιο κανάλι, ας πούμε, ότι παίρνεις ένα τηλέφωνο την ίδια ή ότι προσπαθείς να επικοινωνήσεις με εκείνη. Αλλά γράφει η μητέρα του γαμπρού ότι δεν παντρεύονται και επιμένεις. Εγώ αυτό δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει τώρα. Τέλος πάντων, μην κρίνουμε έτσι αυτό, γιατί μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε αυτό το πράγμα, εντάξει. Να είσαι πολύ σίγουρο για την πληροφορία σου και τελικά αυτή η πληροφορία να μην είναι ακριβή.